Ενάντια στους Παλαιστινίους, οι στρατιώτες του τάγματος Νετζά Γεχούντα πολεμούν κυριολεκτικά με θρησκευτικό φανατισμό. Τα μέλη της Ιουδαϊκής Νίκης είναι εθελοντές. Θα μπορούσαν ως υπερορθόδοξοι Εβραίοι να εξαιρεθούν από τις στρατολογικές υποχρεώσεις. Οι στρατιώτες του τάγματος θεωρούν ολόκληρη την Παλαιστίνη σπίτι τους. Στρατιώτες που αντιμετωπίζουν την καταστροφή του εχθρού σαν παιχνίδι. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αμάχων σε Δυτική Όχθη και Γάζα, με μαρτυρίες για κακομεταχείριση κρατουμένων αλλά και εκτελέσεις Παλαιστινίων από ένστολους του τάγματος Νετζά Γεχούντα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σπέβδει να τους επισκεφθεί στο μέτωπο παρέχοντας κάλυψη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του συγκεκριμένου τάγματος. Do we have a double standard? The answer is no. And that doesn't change whether the country in question is an adversary, a competitor, a friend or an ally. Σε ερώτηση του Sky προς τον Ισραηλινό στρατό, οι IDF απαντούν πως όλες οι μονάδες τους επιχειρούν με βάση τους κανόνες εμπλοκής και τον κώδικα δεοντολογίας. Επισημαίνουν πως δεν γνωρίζουν για την επιβολή κυρώσεων και αν κάτι τέτοιο γίνει θα επανεξετάσουν τη στάση τους και τονίζουν πως όλα τα περιστατικά καταγγελιών ελέγχονται βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπεραμείνεται του τάγματος και των πρακτικών του, καθώς η κυβέρνησή του στηρίζεται στις ψήφους υπερορθόδοξων Εβραίων. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, אני אלחם בזה בכל כוחותיי. Would be pretty significant because it would be the first time the US will have sanctioned an Israeli military unit. Ισραηλινοί πολίτες εκφράζουν στην κάμερα του Sky αντιρρήσεις και εκνευρισμό για τη δαμόκλεια σπάθη των Αμερικανικών κυρώσεων. Everything that claimed that happened with Netzach Yehuda already happened. Already been investigated. By independent army, it's not necessary to have a big brother to take measures against full units, and it can offense their fight against terrorism. I think they shouldn't put these sanctions. Στρατιώτες του Νετζά Γεχούντα τραγουδούν και υμνούν το ραβίνο τους σε εκδήλωση που έγινε προ 2 μηνών στο Τελαβίβ για να γιορταστούν τα 25 χρόνια από την ίδρυση του τάγματος. Οι στρατιώτες του τάγματος που δεν έχει στις τάξεις του γυναίκες ακολουθούν τις υπεροθόδοξες πρακτικές. Καβάτι και δεν τα αγκαά σελ νάρ χαρεδί שבא מבית אבא, אז אוכל גלאט כושר, בלי בנות, שיעורים ואווירה חרדית. Οι συγκεκριμένοι στρατιώτες αναγνωρίζουν το Θεό ως μόνο υπέρτατο κριτή τους. Καλούνται όμως να αντιμετωπίσουν πλέον κυρώσεις και την ετιμιγορία κοσμικών δικαστηρίων για τις πράξεις τους στο μέτωπο. Πάμε να βρούμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ. Στα σύνορα με τη Γάζα σε βρίσκουμε απόψε και φαίνεται ότι ετοιμάζεται νέα επιχείρηση από τον Ισραηλινό στρατό. Σταύρο. Πραγματισία, μετά από 200 ημέρες πολέμου έχουμε και πάλι επιχειρήσεις στη Βόρεια Γάζα και συγκεκριμένα στην Μπέιτ Λάχια. Εδώ και λίγη ώρα έχουν ξεκινήσει, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς υπάρχουν ακόμη μαχητές της Χαμάς που παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας. Την ίδια ώρα βεβαίως προετοιμάζονται οι Ισραηλινοί και για την επιχείρηση στη Ράφα. Θα πρέπει όμως, όπως μας λένε, πρώτα να μετακινήσουν 1,5 εκατομμύριο αμάχους σε έναν οικισμό που στείνεται, σε ένα καταβλισμό ουσιαστικά στην Μπέιτ Χανούν. Από εκεί και πέρα η Χαμάς, ΣΥΑ, οι ταξιαρχές Αλ-Κασάμ, το ένοπλο τμήμα της, καλεί σε κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Είδαμε μάλιστα και την επανεμφάνισή της στο Λίβανο. Ενώ να σημειώσουμε πως σήμερα πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις της Χεσμπολά με μία επανδρομένα αεροσκάφη στην πόλη Άκρα, βορείως της Χάιφα. Και πρόκειται για την μεγαλύτερη διείσδυση στο έδαφος του Ισραήλ που επιχειρεί οργάνωση από το 2006, ΣΥΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.